Μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί τη Δευτέρα 29 Ιουλίου ανάμεσα στη ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ και στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ, Θανάσης Μαλιαράς, με ιδιαίτερη χαρά μας μιλάει για αυτή τη συνεργασία, καθώς η ΣΕΡΕΞΠΟ θα αναβαθμιστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε σαν ΔΣ του Επιμελητηρίου, να κάνουμε μία σύμπραξη, μία συμφωνία, μια συνεργασία με έναν φορέα ο οποίος ασχολείται με τις εκθέσεις και πόσο μάλιστα με την ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ που είναι γνωστή, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε λοιπόν την χαρά να συνεργαστούμε με την ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, κάναμε επαφές, μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ΣΕΡΕΞΠΟ σε θέματα οργανωτικά, σε θέματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν πολλές γνώμες και ιδέες από την ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ και βάλαμε κάτω τους άξονες τους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε και είδαμε ότι βρήκαμε τη χρυσή τομή και μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα θα επισκεφτεί εδώ τις ΣΕΡΕΣ και το Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, ο κύριος Κυριάκος Ποζερκίδης, για να επισημοποιήσουμε αυτή την συνεργασία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από τους χειμερινούς μήνες, ώστε όλα να είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Η ΣΕΡΕΞΠΟ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των αιτήσεων για τους εκθέτες είναι αρκετά ικανοποιητικός. Έχει γίνει το πρόγραμμα, έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων. Οι εκθέτες έχουν κάνει τις αιτήσεις τους. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί ο αριθμός των εκθετών, ο οποίος θα ολοκληρωθεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΣΕΡΕΞΠΟ. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι πολύ ικανοποιητικός και σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι. Έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον, θα έχουμε περισσότερους εκθέτες από πέρυσι, περισσότερους επισκέπτες ελπίζουμε. Το πρόγραμμα τη φετινή χρονιά θα περιλαμβάνει γαστρονομία, πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα, το αγροτικό συνέδριο Αγροσέρες και εκδηλώσεις για τις επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρχουν δράσεις και για τα σχολεία, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Επιχειρήν και ο σχολικός προσανατολισμός. Ο μεγάλος στόχος είναι όσοι επισκεφθούν τη ΣΕΡΕΞΠΟ να περάσουν καλά. Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα περίπου με πέρυσι και με γαστρονομία και με πολιτιστικά και με το αγροτικό συνέδριο του Αγκροσέρες, με αθλητικές, με αθλοπαιδιές, με εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν σχέση με τις επιχειρήσεις και με την γενικά με ό,τι απασχολεί τους ΣΕΡΕΟΥς και όχι μόνο επιχειρηματίες. Και είναι ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περάσει την μέρα του εκεί. Φυσικά θα υπάρχουν επισκέψεις και από σχολεία τις τρεις πρώτες μέρες, την Τετάρτη 18, Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να επισκεφθούν και τις επιχειρήσεις αλλά και να παρακολουθήσουν δραστηριότητες οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το επιχειρήν και με τον σχολικό προσανατολισμό. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει σε όλους τη δυνατότητα να περάσουν καλά, να ευχαριστηθούν. Φέτος για πρώτη φορά τα εγγένεια θα γίνουν την πρώτη μέρα και όχι την Παρασκευή όπως συνηθιζόταν, ενώ κάθε βραδιά της ΣΕΡΕΞΠΟ θα κλείνει με μια συναυλία. Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια. Την 5η 19 Σεπτεμβρίου το μικρόφωνο θα πάρει ο Νίκος Ζωηδάκης και το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στη σκηνή θα ανέβουν ένα σεραϊκό συγκρότημα και ο Χρήστος Δάντης. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν δύο ακόμη ονόματα. Να μην ξεχάσουμε ότι και κάθε μέρα κλείνει με μια συναυλία, οπότε είναι ένα πρόγραμμα ποικίλο που θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος που θα επισκεφθεί την έκθεσή μας.